Ποιος θυμάται την Αθηναία της Πανεπιστημίου, το στόκ της Οδού Φιλελλήνων? Ποιος θυμάται τα φοβερά απογευματινά πάρτι στο Help για την νεολαία? Και ποιος καλλιτέχνης τραγουδούσε εκεί? Χωρίς να είναι Έλληνας, ήταν και πρώτη φίρμα στην Ελλάδα. Κυρίες, κύριοι, ο Τόνι Πινέλη. Τι ήταν λοιπόν το νέο κύμα? Απομίμηση της μπαλάντας που κατακτούσε εκείνα τα χρόνια Ευρώπη και Αμερική? Όχι, ήταν μια εσωτερική μας υπόθεση. Δεν μπορούσε το τραγούδι να παραμείνει στα καθιερωμένα, ούτε και να καταφύγει από μιμήσεις. Πηγαίο λοιπόν το κύμα. Και νέο. Γι' αυτό άρεσε και έπιασε. Την ακούγαμε στις μπουάτ, στους ναούς δηλαδή του νέου κύματος, του New Wave της εποχής. Την είδαμε και σε ταινίες musical, της μόδας τότε. Με κούρεμα αλαγκασόν. Ξεχωριστό στυλ, πρωτοποριακό. Και αίσθημα. Μέχρι και τα παγάκια από τα βερμούτ λιώναν με τα τραγούδια της. Μαζί μας, το αστέρι του νέου κύματος. Μάλλον η Αστεριάδη θες να πεις. Κυρίες και κύριοι, η Πόπη Αστεριάδη. Μπορείς να κάνεις προκοπή με δανεικό κορίτσι? Εξαρτάται τι εννοείς δανεικό κορίτσι. Το κορίτσι του φίλου μου. Ομολογώ δεν μου έχει τύχει. Δεν μου συμβεί. Δεν μου συμβαίνει. Δεν άφηνε beach party χωρίς να εμφανιστεί. Σε όλες τις νεανικές εκδηλώσεις ακούγονταν η φωνή της. Με τον Λεόμιλα στην αρχή, με τον Τάκη Αντωνιάδη μετά, αλλά πάντα με το sound. Και στη συνέχεια μόνη της. Την άκουγαν όλες οι ηλικίες. Ήταν η τραγουδίστρια για όλη την οικογένεια. Κοντά μας η Τάμη. Τι κρυβόταν βαθιά στην καρδιά της Αθήνας? Ποιο μεγάλο μυστικό? Δεν το ξέρεις. Ήταν ο Ντάκη and the Spice με το τραγούδι τους Deep in the Heart of Athens. Ο Ντάκη που αργότερα έγινε Δάκης και μετά Μεσχέ Κανιμπάλ. Εδώ λοιπόν τελειώσαμε. Πιστεύω ότι περάσαμε μια ευχάριστη βραδιά με τραγούδια της δεκαετίας του 60. Τελικά ήταν αναδρομή στο παρελθόν? Ήταν μια μελαγχολική αναπόλυση? Μήπως δεν ήταν τόσο μελαγχολική? Μήπως μπορούμε να την πούμε αναδρομή σε ένα συνεχές παρόν και παρελθόν? Μπράβο, αυτό είναι. Ένα χθες σημερινό. Μήπως θέλετε και αποδείξεις? Ορίστε, νέοι της δεκαετίας του 90 τραγουδούν την εποχή εκείνη. Ποια εκείνη δηλαδή? Τη δική μας? Τη δική σας? Τη χθεσινή? Τη σημερινή? Στο κάτω-κάτω οι εποχές είναι ίδιες. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Κυρίες και κύριοι, η Τζερόνιμο Γκρούβι. Να λοιπόν οι νέοι των 90 που σήμερα τραγουδούν το 60. Πώς παραμένει ζωντανή ακόμα και σήμερα αυτή η μουσική? Λες οι καλλιτέχνες του 60 να βρήκαν το μυστικό της αιώνιας νεότητας? Στο περίπου είσαι, κάτι τέτοιο. Ανακύκλωση. Αυτοί έδωσαν το σύνθημα και όλοι ακολουθούν τα χνάρια τους. Ήταν όμως ωραία εποχή. Όχι ήταν. Είναι. Γεια σας και Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά.